τρία σύντομα σχόλια. Ξεκινάω από το τελευταίο. Πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τις εκλογές? Η περίπτωση περιφέρειας Αθηνών, που είναι η μισή Ελλάδα και έχει και βουνό και θάλασσα που λέμε, φτωχούς πλούσιους που περιλαμβάνει τα πάντα, δείχνει ακριβώς το δρόμο της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε το 51%. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι θα έπρεπε όλοι να χαίρεστε για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι στις άλλες χώρες Ευρώπης, με αντίστοιχη, με μικρότερη κοινωνική πίεση, στρέφονται στο φασισμό, ενώ εδώ στρέφονται στη δημοκρατία. Εγώ δεν το τρίτο πράγμα, συγγνώμη κυρία Κοραή, σας παρακαλώ. Το δεν τρίτο... θέλω να μου λέτε όμως πράγματα. Εντάξει, δεν αφορά εσάς, αφορά άλλους. Το τρίτο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι το 27% του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Δείχνει όμως την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να πουλήσει το νερό, δεν μπορεί να πουλήσει τις 91 παραλίες, δεν μπορεί να κόψει άλλο τις συντάξεις, δεν μπορεί να βάλει άλλους φόρους, δεν μπορεί να απολύσει άλλο κόσμο, δεν μπορεί να απελευθερώσει απολύσεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό το πράγμα οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ και στην υπερψήφιση των συνδυασμών του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εάν κοινοβουλευτικά, είναι παράλληλη αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, είναι Γιώργο, για τον εργασίας, Γιώργο, όλο αυτό Γιώργο, που είπες είναι υπόθεση εργασίας. Εάν κοινοβουλευτικά αυτά τα νομοσχέδια που ανέφερες περνούν, γιατί να μην μπορεί να το κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής δεν περνάνε νομοσχέδια, περνάνε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Που σημαίνει δεν τολμάνε να τα πάνε στη Βουλή. Επίσης, αν πάνε. Και πείτε μου αν μπορούν να πάνε στη Βουλή την ιδιωτικοποίηση του νερού. Πείτε μου αν θα περάσει η ιδιωτικοποίηση του νερού από την Ελληνική Βουλή. Αν θα τολμήσει κανένα να την ψηφίσει. Αν θα τολμήσει κανένα να ιδιωτικοποιήσει και να μπαζώσει σε 91 καλύτερε παραλίε τη χώρα. Αυτό δεν είναι κακό. Άρα, αφού γίνεται η δουλειά, Γιώργο, δεν χρειάζονται οι εκλογές. Έτσι, όπως λες, είναι αδύνατον με αυτό το 27% του ΣΥΡΙΖΑ. Που θα σύεται ως μπαμπούλας. Απλώς προτιμάτε να είναι ένα δεν μπορεί τίποτα καλό, απλώς να κρατάμε άμυνα. Γιατί να γίνουν μόνο εκλογές? Μόνο άμυνα πρέπει να κρατάμε, δεν πρέπει να κάνουμε και πέντε θετικά πράγματα. Μπορούμε λίγο χώρα να συζητήσουμε και για την Ευρώπη και για το πραγματικό εκτόπισμα αυτό που ήθελε ο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές.